Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Είμαστε σήμερα Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, είμαστε στο κήπεδο του Κερατσινίου και έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Κερατσινίου, τον Μινά Χατζιαντονίου. Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινήσατε τις προπονήσεις. Βγήκε μια πρώτη απόφαση να ξεκινήσετε τις προπονήσεις, δεύτερη απόφαση να σταματήσουν. Ξεκινήσαμε, σταματήσαμε. Ελπίζω όχι. Και απόφαση για έναρξη πρωταθλήματος 4 Απριλίου. Όχι πρωταθλήματος, πρωταθλήματος, αν λείπει. Δηλαδή βασική είναι εντελώς άδικο. Πρέπει να το δουν αυτοί. Έπω τώρα, δεν ξέρω. Προηγούμενοι αυτοί, δεν με νοιάζει ποιος. Πρέπει να το δουν ότι αυτό δεν είναι σωστό πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να παίζω εγώ με δύο διεκδικητές εκτός έδρας και στο δεύτερο τους έχω μέσα και δεν μπορώ να παίξω. Άρα δεν είναι δίκαιο πρωτάθλημα. Το ίδιο ισχύει για άλλες ομάδες, όχι μόνο για μένα. Νομίζω ότι είναι άδικο 100%. Δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε γιατί. Κάτι υποψιάζουμε, δεν μπορώ να το πω δημόσια, αλλά νομίζω ότι αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και είναι ποδοσφαιριστές πρέπει να το δουν αυτό. Δεν μπορώ να παίξω μια ομάδα που διεκδικώ κάτι στην έδρα του και να μην τον έχω εδώ μέσα στην έδρα μου. Νομίζω είναι άδικο, έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για εμάς, για όλες τις ομάδες. Και να κρίνεται σε 7 παιχνίδια μια κατηγορία, για ποιο λόγο. Δεν γίνεται πουθενά αυτό, να γίνει στην Ελλάδα. Θα γίνει και αυτό, αυτό να δούμε. Το διάστημα μέχρι τις 4 Απριλίου είναι επαρκές για να προετοιμαστεί μια ομάδα φυσικά και το κερατσίνι. Όπως βλέπεις, σήμερα κάναμε ένα φιλικό και λείπανε 7 παιδιά. Το σταμάτα ξεκίνησε να σταμάτα σε ένα επίπεδο γάμα εθνικής που δεν είναι ούτε επαγγελματικό, αλλά ούτε κερατσινικό. Έχουμε απαιτήσεις και έχουν απαιτήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ, το θέμα είναι μεγάλο. Δηλαδή, ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις και με τι κριτήριο τις παίρνει. Υπάρχουν τραυματισμοί στα παιδιά. Τα παιδιά δουλεύουν, τα παιδιά πάνε σχολείο, τα παιδιά έχουν ένα σωρό προβλήματα. Παράγονται στα ίδια. Τώρα δεν έπρεπε να ξεκινήσει καθόλου. Εμείς εδώ είμαστε για να παίξουμε, αλλά άλλο παιχνίδι και άλλο ποτάμι. Άρα δεν συμφωνείτε με το να διεξαχθεί το υπόλοιπο του πρώτου γύρου σας. Ναι, όχι, δεν με διαμένει. Συμφωνώ πιο πολύ να παίξουμε το καλοκαίρι μπάλα. Ιούνιο-Ιούλιο. Αφού προλαβαίνουμε για να μην το κάνουμε. Προλαβαίνουμε. Ας παίζουμε για Τετάρτη και εμείς. Καλύτερα είναι να παίζουμε για Τετάρτη παρά να κάνουμε προπονήσεις και να παίζουμε πρωταθλήματα 7 παιχνίδια. 7 παιχνίδια εγώ 4-6-3 μέσα. Πού είναι το δίκαιο. Στις 4 αγωνιστικές που διεξήχθησαν μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχατε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Ναι, 4 βαθμούς. Ήσασταν ευχαριστημένος από. Κοίτα, ξεκινήσαμε να φτιάξουμε μια ομάδα για μέλλον. Δεν έχουμε ούτε ένα περσινό ποδοσφαιριστή. Έχουμε παιδιά που έχουν παίξει λίγη στην Αμερική, αλλά όπως βλέπετε και εσείς και βλέπουμε και εμείς, βελτιώνονται μέρα με τη μέρα. Είχαμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Είχαμε παίξει με τα δύσκολα παιχνίδια και είχαν πάει καλά. Ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι, ισοπαλία είναι μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να δούμε τι γίνεται στο μέλλον. Και στο μέλλον δεν μπορεί να γίνει έτσι ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Τι έγινε, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά δεν είναι ποδόσφαιρο ασθενικό αυτό και ούτε καν. Δεν ξέρω τι. Γι' αυτό δεν βγαίνουν ποδοσφαιριστές. Όποιος κάνει αυτή τη μελέτη, δεν ξέρω τι μελέτες κάνω. Στο λέω γιατί είμαι στον χώρο. Είμαι σε αρκετά στάδια. Όχι, είμαι στα αθλητικά στάδια. Έχω δει άπειρους αγώνες πόλο, μπάσκετ, κολύμβηση, ένα κοσμάκι. Ξέρω τι γίνεται. Βλέπω ότι γίνονται αθλήματα όλα. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που είναι ιδιαίτερο. Έχει όλα τα σπορ μέσα. Το ποδόσφαιρο έχει σχεδόν όλα τα σπορ μέσα. Και ταχύτητα, έχει και άλμα, έχει δύναμη, έχει τα πάντα. Εντάξει, δεν κρίνεται σε 7 παιχνίδια. Ποιος θα είναι ο στόχος του Κερατσινίου? Να παίζουν κάποια εκεί, να παίζουν καλό παιχνίδι, να κερδάμε. Αυτός είναι ο στόχος και αυτός θα παραμείνει. Από εκεί πέρα το παλέψουμε. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Γίνανε και κάποιες προσθήκες, ενισχύθηκε η ομάδα. Όχι, ένα-δύο παιδιά πήραμε προς το παρόν. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Είναι και το άλλο τώρα. Πολλά παιδιά θέλουν να παίξουν από το τοπικό και δεν έχουν πάρει μια απόφαση αν θα γίνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Ας πάρουν μια απόφαση, θα γίνει, γιατί ποντάρουμε πολλές ομάδες να πάρουν παιδιά από, να βοηθήσουν. Αλλά και εκεί είναι ασαφές, εκεί το οποίο είναι θολό. Θα γίνει κάποια άλλη προσθήκη ή έχει κλείσει το ρόστερ? Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλες μια-δύο προσθήκες προς το παρόν, να ξεκαθαρίσει και πότε θα κάνει, ποια θα είναι η ΕΠΟ. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά όποια και να είναι πρέπει να φροντίσει για το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Γιατί κακώ φάζονται για το επαγγελματικό. Είναι άλλοι για το επαγγελματικό, αλλά νομίζω ότι και η ΕΠΟ για το επαγγελματικό κοιτά. Αυτά είναι τώρα είναι θέμα συζήτηση που είναι πολύ ωραία συζήτηση. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν, coach? Πάντα. Ειδικά αυτέ τι εποχέ, όχι μόνο εμεί, όπω βλέπετε, πολλέ ομάδε. Το σταμάτα ξεκίνα, δημιουργεί προβλήματα. Ζητάμε και ένταση από τα παιδιά γιατί παίζουν την άλλη για κυβερτάλημα. Οπότε είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Οι προπονήσει είναι καθημερινέ? Σχεδόν. Ένα-δύο λοιπόν δίνονται, αλλά είναι καθημερινές. Εκεί ήταν να δεις. Αναγκασμένοι είμαστε να βάλουμε πίεση στο παιχνίδι και να κάνουμε ορισμένα πράγματα που αλλιώς δεν τα κάναμε με νορμάλες συνθήκες. Γιατί δεν έχουμε η προετοιμασία που πήγαμε στο ποδόσφαιρο που στράφει όλοι, την προετοιμασία 4 μήνες αυραγής. Και αναγκαζόμαστε και χειρότερα αν κάνει το έγκλημα και ξεκινήσει τα τοπικά. Τα τοπικά είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί αυτοί είναι 6 μήνες, δεν έχουν κάνει προπόνηση, τίποτα. Πού θα πάνε?
Έτσι για να λέμε ότι παίζουμε. Και πώς ήταν όλο το χρονικό διάστημα, coach, το προηγούμενο που δεν μπορούσες εσύ που είσαι μαθημένος όσα χρόνια να έρχεσαι στο γήπεδο, να κάνεις την προπόνηση, να είσαι στον αγώνα. Για μένα προσωπικά. Ναι. Για μένα η ασχολία μου είναι στον Άγιο Κοσμά, οπότε κάθε μέρα στα Κολυμπητία και σε όλα αυτά και στον Πειραιά και στο γήπεδο κάθε μέρα. Στον δρόμο κάθε μέρα στα αθλητικά κέντρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Είμαι, η δουλειά μου τέτοια που δεν έχω πλήξει, δεν έχω κάτσει σπίτι καθόλου. Δεν έχω, αυτό το πρόβλημα δεν το έχω εγώ προσωπικά. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να το έχουν όλοι αυτό να βγαίνουν έξω να πηγαίνουν από εδώ. Το θέμα δεν είναι το ατομικό, το θέμα είναι συλλογικά τι γίνεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Θέλει μια μεγάλη ζήτηση. Θέλει έμπειρο να μιλήσουν, να μιλήσουν. Εκεί δεν ακούει κανείς, μιλάς, αλλά δεν ακούει κανείς δυστυχώς. Και δεν φταίει αυτή η ΕΠΟ, και η προηγούμενη φταίει και η προηγούμενη φταίει. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Κότς, τι να περιμένουμε από το Κερατσίνι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Πρώτο μάτς σε έναν ακράτη το παίζεται, κότς. Πάνω απ' όλα καλή υγεία σε όλα τα παιδιά και στους αντιπάλους σε εμάς. Και να περιμένουμε μια καλή εμφάνιση και μια καλή παρουσία στον χώρο. Παράλληλα και μια καλή παρουσία παραγόντων. Δεν μας ενδιαφέρει ποια θα είναι η ΕΠΟ. Μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η ΕΠΟ που θα βγει. Καταλάβατε, εκείνο το ζήτημα. Και τι μπορεί να προσχεθεί ο Μινάς Χατζαντωνίου στους φιλάθλους του Κερατσινίου? Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι. Παραπάνω δεν μπορεί να αγγιθώ για τίποτα. Όπως βλέπεις, στο ποδόσφαιρο έχουν μείνει πολλοί παράγοντες και όσοι είναι, εξαφανίζονται. Είναι τέτοιο σύστημα στην Ελλάδα που εξαφανίζει παράγοντες. Πολύ εύκολα βρίσκει ποδοσφαιριστές, προπονητές εύκολα, πιο εύκολα, αλλά παράγοντες δεν βρίσκει. Για τους παράγοντες τους διώχνουν οι ίδιοι παράγοντες. Καταλαβαίνετε, έτσι. Όταν κάθε παράγοντες μπαίνει μέσα να προσφέρει και χαλάει 30, 40, 50.000 και δεν ξαναπατάει στον χώρο, αυτή την εποχή τι να κάνει ο άνθρωπος? Πάει φυλακή? Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Ποιος ακούει? Να μου αναφέρεις, coach, και τους συνεργάτες σου στο team. Στο team είναι ο γυμναστής ο Γιώργος Ακημίδης. Έρχεται ο Φώτης ο Βαλανάκης και βοηθάει τώρα που δεν έχει αυτό το πρωτάθλημα, είναι πρωτάθλημα της ομάδας Αλφα-Πυραιός, αλλά έχει την ακαδημία μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε δύο συνεργάτες, πολύ καλά παιδιά που βοηθάμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Η διοίκηση, δίπλα. Η διοίκηση. Σχεδόν μόνος του είναι ο κύριος Μπαρδάτογλου, χρόνια στην ομάδα. Ο πρόεδρος είναι μόνος σχεδόν, με δύο-τρεις. Ακριτική κάνουν πολύ. Όλοι κριτική κάνουν, να παίξουν εύκολα. Αλλά αυτός που τρέχει κάνει είναι ο πρόεδρος Αποστόλη, ο Μάκης. Που είναι έμπειρος και ο παράγοντας, έχει κάνει και στον ελληνικό πρόεδρος, είναι και σε εμάς. Θέλουμε και λίγο βοήθεια που δεν έχουμε από δεξιά-αριστερά. Θα δούμε, θα το παλέψουμε, δεν έχουμε να χάσουμε. Την επόμενη Κυριακή παίζετε με τον Ακράτητο. Ναι, και στόχος μας είναι να κερδίσουμε. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του Κερατσινίου, Μινά Χατζαντωνίου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Μια λέξη, υγεία, τα άλλα θα έρθουν. Υγεία, τα άλλα θα έρθουν. Σε όλους καλή υγεία και να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο που έχουμε. Και νομίζω υγεία πάνω απ' όλα. Και μετά επιτυχίες.